σκάνδαλος της περιφέρειας. Αυτό και δεν είναι θέμα. Εντάξει, είναι λογικό να βρίσκεται στο φως της δημοσιότητας έτσι και να είναι στις υψηλές ειδήσεις. Ο έλεγχος καταρχήν ξεκινάει από το 19. Δεύτερον, επιγραμματικά θα το πω. Την ιστορία, να το ξαναπώ για άλλη μια φορά, την αποκάλυψε και την πήρε χαμπάρι ο κύριος Τριανταφυλλούδης. Λένε για μια υπάλληλο η οποία είδε. 4 χρόνια δεν είδε. Τώρα είδε. Εδώ μιλάνε για 500.000 και πάνω. Ίσως ξεπεράσουμε και τις 500.000. Τους Τριανταφυλλούδης δεν ρωτήσανε ποτέ γιατί οφείλουν 150.000 στον ΟΤΕ και 50.000 στην ΔΕΙΑΚ, 30.000 στην ΔΕΙΑΚ. Δεν ρωτήσανε ποτέ. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι η έρευνα, η ΕΔΕ, η διοικητική έτσι, έρευνα που γίνεται, γίνεται σε όλο το υπηρεσία οικονομικών. Από τη διευθύντρια μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει μόνο ένας υπάλληλος που εισέπρατε, έσπαγε τα εντάλματα. Υπάρχει λογιστής. Δεν είδε κανείς. Αλήθεια, εγώ υπέγραφα, ας πούμε, τον ισολογισμό στο ψυχιατρικό νοσοκομείο όταν ήμουν νομικό πρόσωπο δημόσιο δικαίου. Αλλά κοίταζα και γύρω μου τι γίνεται. Κοίταζα αν πράγματι μας φέρανε, ξέρω εγώ, ας μας παρέδωσαν τα κτίρια στη Μητροπόλη του Μεθοδίου. Είναι έτοιμα. Βέβαια. Α, κοίταζα. Άλλωστε τον ισολογισμό τον υπογράφει η διευθύντρια, ο ταμείας, αν δεν κάνω λογιστής, και ο περιφερειάρχης. Ακριβώς. Δεύτερη είδηση. Έχει κληθεί να καταθέσει η πρώην αντιπεριφερειάρχης οικονομικών, η κυρία Μοθωνέου. Βέβαια. Σε έχει ζητηθεί να καταθέσει. Όπως θα καταθέσει και ο νέος αντιπεριφερειάρχης οικονομικών, ο κύριος Κουλούρης. Ο κύριος Σάββος Κουλούρης. Δεν είναι μόνο η ΔΕΚΟ. Ήταν και ομάδες. Επιχορηγήσεις σε ομάδες. Κάτι 30 αργές, κάτι 40 αργές. Εντάξει. Γι' αυτό δεν ξέρουν το βάθος. Ναι. Της ιστορίας αυτής. Αυτό που πες από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή το λες. Γιατί θέλω να πω το εξής. Και με όλο το σεβασμό στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Με όλο το σεβασμό. Μα δεν είδανε ποτέ πόσα χρωστάν στον ΟΤΕ. Γιατί δεν χρωστούσαν 2.000. Δεν χρωστούσαν 10. Δεν χρωστούσαν 50. 150 χρωστούσαν. Δεν αναρωτηθήκανε ποτέ γιατί χρωστάμε στη ΔΕΙΑΚ. Γιατί χρωστάμε στη ΔΕΗ. Δεν είχε λεφτά η περιφερεια να πληρώσει. Η διευθύντρια των οικονομικών υπηρεσιών δεν τα έβλεπε. Να πάρουν ένα λογαριασμό, ρε παιδί μου. Προηγούμενες οφειλές 150.000 ευρώ. Ρε, τι γίνεται εδώ, παιδιά, εδώ πέρα. Τι δεν πληρώνουμε, δεν πληρώσαμε. Τι έγινε. Η διαστροφή, να το επαναλάβω, η επαγγελματική διαστροφή, γιατί είναι καλός επαγγελματίας ο Τριανταφυλλούδης, η επαγγελματική διαστροφή του Γιάννη Τριανταφυλλούδη αποκάλυψε όλη αυτή την ιστορία. Έτσι είναι. Την αποκάλυψε. Καμία υπάλληλος και κανένας υπάλληλος, γιατί αν το είχαν αντιληφθεί οι υπάλληλοι, δεν θα το αντιλαμβανόντουσαν το 2024 επί άλλης περιφερειακής αρχής. Έπρεπε να πάνε στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή, στην κυρία Κράτσα. Κράτσα. Να τους πούνε, κυρία, μυστευτικά, κάτι γίνεται εδώ πέρα, γιατί όλοι οι λογαριασμοί φαίνεται ότι είναι οφειλόμενοι. Κάτι γίνεται. Και αμφιβάλλω, ή μάλλον δεν θα αμφιβάλλω, αλλά πιστεύω ότι η κυρία η Κράτσα έχει πάρει ένα τηλέφωνο να δει τι συμβαίνει. Γιατί ελέγχεται η περίοδος της κυρίας Κράτσας. Βέβαια. Όπως και θα ελεγχθεί το 2023 και μόνο από την υπηρεσία εντελωμένων εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών από 1η-1η-2025. Θα ελεγχθεί το 2023. Αφήνουν να ολοκληρωθεί ΕΔΕ. Στη συνέχεια θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα διατάξει νέο έλεγχο, θα κάνει μια
προκατακτική, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί πέρα, δεν είμαι νομικός, αλλά έχει βάθος αυτή η ιστορία και μάλιστα πρέπει να μιλάμε για κακουργηματικές πράξεις, για κακουργηματική πράξη. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γνωρίζω εγώ τα πρόσωπα τα γνωρίζω, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κάνουν τέτοια πράγματα και να είναι τόσο αφελείς να παίρνουν τα χρήματα και να τα βάζουν στο λογαριασμό τους. Πάντως, Γιονίση, είναι σοκαρισμένοι οι υπάλληλοι της περιφέρειας. Εμείς ξαναμιλήσαμε. Να παίρνουν τα χρήματα στους συγκεκριμένους και όχι ο πληθυντικός. Δεν μιλάω για πληθυντικός. Δεν ξέρω άλλωστε. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής. Έτσι. Να τα παίρνει και να τα βάζει στο λογαριασμό του. Λοιπόν.